Ένα από τα πιο δημοφιλή πιάτα, πόσο μάλλον του καλοκαιριού, που όλα είναι στην εποχή τους, όχι ότι δεν σερβίρεται η χωριάτικη και όλο τον υπόλοιπο καιρό στα ελληνικά εστιατόρια. Θα μιλήσουμε σήμερα με τον διατροφολόγο μας, τον Παναγιώτη Ζήση. Μαζευόμαστε σιγά σιγά εδώ. Καιρός δεν ήταν. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ πάντως που είμαι μαζί. Φυσική παρουσία, γιατί κατά τα άλλα εδώ ήμασταν και τα λέγαμε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το αγαπημένο πιάτο. Του έλεγα πώς έφαγα χθες χωριάτικη και μου λέει πολύ ωραίο. Δεν την έφτιαξα εγώ, την πήρα, την παρήγγυλα. Με παξιμάδι χαρουπιού που είναι εξαιρετικό. Εξαιρετική επιλογή. Εξαιρετική και πολύ θρεπτική. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα ατού της χωριάτικης σαλάτας. Πώς ξεκινάμε? Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι βλέποντάς την καταλαβαίνουμε ότι η ίδια είναι η ουσία της μεσογειακής διατροφής. Γιατί όπως θα δούμε τα περιέχει όλα στις σωστές αναλογίες. Έτσι είναι ένα πλήρες ισορροπημένο και πολύ θρεπτικό πιάτο, το οποίο χρειάζεται να προσέξουμε σε 2-3 πραγματάκια που θα επισημάνουμε. Και φυσικά τώρα που ανοίγει και η τουριστική περίοδος, είναι ο καλύτερος και ο πιο αναγνωρίσιμος πρεσβευτής της ελληνικής κουζίνας. Έτσι όλοι οι ξένοι τουρίστες θα πάρουν οπωσδήποτε χωριάτικη σαλάτα, έτσι ώστε να τη δοκιμάσουν, να τη γευτούν και να την ευχαριστηθούν το καλοκαίρι. Για να δούμε λοιπόν. Τι μας προσφέρουν τα συστατικά της? Έτσι, να ξεκινήσουμε από την ντομάτα, γιατί σίγουρα είναι το πιο αντιπροσωπευτικό λαχανικό της χωριάτικης. Η ντομάτα είναι πολύ πλούσια σε βιταμίνη C. Η βιταμίνη C, έχουμε πει και άλλες φορές, ότι είναι μια από τις πιο αντιοξειδωτικές βιταμίνες, οι οποίες δυνητικά βοηθούν και στην μείωση της LDL και στην μειοξείδωση της LDL χοληστερόλης, της κακής χοληστερόλης, άρα προστατεύουν από καρδιαγγειακά, προστατεύουν και δυνητικά από τον καρκίνο. Το λικοπένιο από την άλλη αποτελεί και αυτό ένα καροτενοειδές, το οποίο έχει και αυτό ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Οι μελέτες μας δείχνουν ότι προστατεύει πάρα πολύ από τον καρκίνο του προστάτη, επομένως είναι πολύ ευεργετικό, ιδιαίτερα για τους άνδρες. Και φυσικά η κατανάλωση της ντομάτας μειώνει τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης στο αίμα. Η ομοκυστεΐνη είναι μια ουσία η οποία συνδέεται με καρδιαγγειακά νοσήματα, άρα θα λέγαμε ότι συμβάλλει και στη μείωση γενικότερα των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Από την άλλη, ο φίλος της ντομάτας, το αγγούρι. Το αγγούρι είναι πολύ πλούσιο σε βιταμίνες συμπλέγματος Β, που ξέρουμε πόσο καλό κάνουν στην δράση του νευρικού συστήματος, ενώ περιέχει και φιλικό οξύ, το οποίο βοηθάει μαζί με την B12, βοηθάει στην αιμοποίηση, έτσι ώστε να μην δημιουργείται ανεμία με την έλλειψή του. Πάμε τώρα στην επόμενη. Στα επόμενα λαχανικά, που σίγουρα προσθέτουμε στη χωριάτικη σαλάτα, θυμίζω ότι η πιπεριά είναι όλες οι πιπεριές, και η πράσινη και η κόκκινη, εξαιρετικά η πιπεριά φλωρίνης, αλλά και η πράσινη, είναι πολύ καλές πηγές βιταμίνη C. Και το λέω εδώ πέρα για να τονίσω ότι η πιπεριά, ίσως μαζί με το ακτινίδιο, αποτελούν τις καλύτερες πηγές βιταμίνη C, καλύτερη και από το πορτοκάλι. Έτσι, οπότε το προσέχουμε ιδιαίτερα αυτό. Και κρεμμύδι, η φράουλα που είναι τώρα στο τέλος της, βέβαια. Και η φράουλα που είναι προς το τέλος. Το κρεμμύδι όμως από την άλλη έχει την αλυσίνη, που αποτελεί μια πολύ ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία και αντιμικροβιακή, θα λέγαμε, ενώ αντιμικροβιακές ουσίες είναι και τα εθέρια έλαια της ρίγανης, η καρβακόλη και η θυμόλη, που πλέον γνωρίζουμε πόσο καλά δρούν στον οργανισμό αντιμικροβιακά και πλέον ξέρουμε ότι μπορούμε να βρούμε στην αγορά και σκέτο ριγανέλαιο και να το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι. Και αυτό. Εξήγησέ μου στην επόμενη κάρτα, γιατί λες όχι άλλο λευκό τυρί? Εδώ, γιατί εγώ έχω φάει και με αλήματα, που είναι επίσης πολύ ωραία και εν πάση περιπτώσει με διαφορετικού τύπου τυριά και όχι μόνο με φέτα. Σίγουρα είναι πολύ νόστιμη η χωριάτικη σαλάτα και με άλλα τυριά. Παρ' όλα αυτά αγορανομικά δεν δικαιούται να ονομάζεται χωριάτικη. Α, έτσι, γι' αυτό το λέω. Okay. Γιατί η χωριάτικη όχι σαλάτα ότι εμείς θα πρέπει... δεν μπορούμε στο σπίτι, φυσικά, δεν θα έρθει ο έλεγχος. Και με κατοίκη δομοκού μπορούμε να την κάνουμε και είναι και πολύ ωραία επιλογή. Ακριβώς. Έτσι, από τη μια όμως χρειάζεται η φέτα στα εστιατόρια, να ξέρουμε ότι πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά φέτα, η οποία είναι πλούσια και σε ασβέστιο και σε βιταμίνη D. Υπάρχει ένα όμως. Έχουμε πει και σε πρωτεΐνες. Υπάρχει ένα όμως, είναι πολύ πλούσια σε αλάτι και σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, τα οποία η υψηλή τους κατανάλωση συμβάλλει στη δημιουργία αθυρωματικής πλάκας. Ωστόσο, βρίσκουμε και με λιγότερο αλάτι, έτσι? Σίγουρα μπορούμε να βρούμε και με λιγότερο αλάτι και με λιγότερα λιπαρά. Εγώ πρόβιο γάλα και στην περιοχή μας έχουμε πολλές μονάδες που φτιάχνουν τέτοια φέτα. Ακριβώς.
Το μεγάλο όμως ατού της χωριάτικης σαλάτας είναι το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο γιατί περιέχει μονοακόρεστα λιπαρά, τα οποία βοηθούν και στη ρύθμιση της γλυκαιμίας, δηλαδή του ζαχάρου του αίματος, αλλά βοηθούν πάρα πολύ στη μείωση της κακής της LDL χοληστερόλης. Υπάρχουν πάρα πολλά αντιοξειδωτικά. Εγώ παραθέτω μερικά, το σκουαλένιο, τη βιταμίνη Ε, που είναι πολύ σημαντική αντιοξειδωτική βιταμίνη και συμβάλλει πάρα πολύ στο να μην έχουμε γύρανση των κυττάρων, ειδικά τώρα με την ηλιακή ακτινοβολία. Αλλά θα μείνω περισσότερο λίγο στις πολυφενόλες για να πω ότι πλέον κυκλοφορούν στην αγορά φαρμακευτικά, θα έλεγα, σκευάσματα, τα οποία περιέχουν πολυφενόλες του αγουρέλαιου. Και μάλιστα καλό είναι να χρησιμοποιούμε εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, αν δεν έχουμε αγουρέλαιο, γιατί παίρνουμε αρκετές πολυφενόλες. Οι πολυφενόλες λοιπόν αυτές είναι φάρμακο, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, ενώ αποτελούν τις πρόδρομες ουσίες που δοκιμάζονται καινούργια φάρμακα για τον καρκίνο. Μάλιστα. Και κλείνουμε με το ψωμί της χωριάτικης. Για να θεωρείται λοιπόν πλήρες ένα γεύμα, εκτός από τα λαχανικά και εκτός από την πρωτεΐνη, δηλαδή το τυρί, θα πρέπει να υπάρχει και υδατάνθρακας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν προτιμούμε τους καλούς υδατάνθρακες, δηλαδή αυτούς τους οποίους είναι χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα. Άρα προτιμούμε ψωμί ολικής άλεσης, για να είναι χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα. Να ρουφήξει όλο το λαδάκι. Ή καλύτερα. Καλύτερα εντός εισαγωγικών, το παξιμάδι το κρίθινο. Ωραία. Θυμίζω ότι πρόκειται για ένα φυδατωμένο προϊόν, το οποίο φανταστείτε ένα παξιμάδι κανονικό είναι σαν να τρώμε τρεις φέτες ψωμί. Οπότε θέλει λίγο προσοχή αυτό. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Και εγώ ευχαριστώ. Για και χαρά.